Μέσα στον ελάχιστο χρόνο των 3 λεπτών, κλήθηκαν 10 υποψήφοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Κρήτης να παρουσιάσουν τη διατριβή τους. Ο διαγωνισμός «Διατριβή μου στα 3 λεπτά» έχει μετατραπεί σε θεσμό για το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα και η τελική του φάση διεξήχθη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσία φοιτητών, ακαδημαϊκών αλλά και γονέων. Είναι η τρίτη η χρονιά που διοργανώνεται αυτή η εκδήλωση, η «Διατριβή μου σε 3 λεπτά». Ξεκίνησε από μια ιδέα από ένα πανεπιστήμιο της Αυστραλίας πριν από τις αρχές του αιώνα. Το έχουν πάρει αρκετά πανεπιστήμια σε 65 χώρες του κόσμου. Οι φοιτητές μας το έχουν αγκαλιάσει και ουσιαστικά η ιδέα είναι, ο κύριος στόχος είναι να τιμήσουμε τους ερευνητές μας, τους διδακτορικούς φοιτητές μας, να τους δώσουμε το λόγο και να συνδεθούμε περισσότερο με την πόλη μας. Να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους, να τους κάνουμε περισσότερο, να τους δώσουμε περισσότερα ερεθίσματα, κίνητρα, να θέλουν να γνωρίσουν τη συναρπαστική έρευνα που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι υποψήφοι διδάκτορες προτερέπονται να παρουσιάσουν σε μόλις 3 λεπτά το αντικείμενο, τα κεντρικά αποτελέσματα και τη σημαντικότητα της έρευνάς τους με απλό και κατανοητό τρόπο. Παρά το στενό χρονικό περιθώριο που αποτελεί μεγάλη πρόκληση, οι υποψήφοι διδάκτορες ενθουσιάστηκαν με το διαγωνισμό. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή απομονώσαμε πολλά μικρόβια από τα φυτά και εντοπίσαμε αρκετά ωφέλιμα. Όμως, ένα από αυτά μας κίνησε την περιέργεια, καθώς είχε την εξής ιδιαίτερη ικανότητα. Όταν ερχόταν σε επαφή με τα φυτά, ανέπτυσε μαζί τους μια ιδιαίτερα στενή σχέση και επικοινωνούσε μαζί τους. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Αντέδρασα με ενθουσιασμό, αλλά είχαν και κάποιους δισταγμούς αν μπορούν να το καταφέρουν. Είχαν ένα άγχος, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να εκφράσεις τεχνικούς όρους και την εργασία σου, την έρευνά σου με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο. Καλλιεργούμε το να μπορεί κανείς να είναι περιεκτικός και να συνεπάρει τον κόσμο σε σύντομο χρόνο. Όποιος το καταφέρει κερδίζει. Δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη δουλειά, είναι η καλύτερη εργασία, αλλά παίζει μεγάλη σημασία και πώς θα περάσει το μήνυμα στον κόσμο. 3 από τους 10 υποψήφιους βραβεύτηκαν, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει και αυτό στη διαδικασία της ανάδειξης ενός εκ των 3 νικητών με ψηφοφορία. Θα έχουμε 3 βραβεία. Ένα από τα βραβεία στους φοιτητές θα είναι από την ψηφοφορία του κοινού. Δεν θα είναι μόνο η επιτροπή που θα ψηφίζει. Έτσι, άρα λοιπόν. 3 παιδιά από τα 10, 3 υποψήφοι διδάκτορες και διδακτόρισες από τους 10 που διαγωνίζονται σήμερα θα βραβευτούν. Η ιδέα του διαγωνισμού προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Queensland της Αυστραλίας, την οποία έχουν υιοθετήσει 600 πανεπιστήμια σε πάνω από 65 χώρες παγκοσμίως.